Η συντηρητική δικαστήνα ομοσπονδιακού εφετείου Amy Coney Barrett είναι η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για να καλύψει την κενή ένατη θέση στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ. Αυτά ανέφεραν πηγές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δείχνοντας την προτίμηση του Αμερικανού Προέδρου για την ιδιαίτερως γνωστή για τις συντηρητικές θρησκευτικές απόψεις τη 48χρονη δικαστικό, η οποία διορίστηκε από τον Τραμπ στο 7ο Αμερικανικό εφετείο του Σικάγο το 2017. Κοιτάξτε, είναι όλοι τους υπέροχοι. Η επιλογή μου μπορεί να είναι οποιοδήποτε από αυτούς που βρίσκονται στον σχετικό κατάλογο. Θα κάνω την ανακοίνωση αύριο από τον Λευκό Οίκο. Είναι ξεκάθαρη η πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να προχωρήσει άμεσα στον διορισμό του προσώπου που θα καλύψει το κενό της Ruth Bader Ginsburg, της εμβληματικής φιγούρας του φεμινιστικού κινήματος που πέθανε στις 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 87 ετών. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η υποψηφιότητα, η εκλεκτή του Τραμπ θα δώσει στους συντηρητικούς μια επιβλητική πλειοψηφία 6-3 στο δικαστήριο σε μια εποχή έντονων πολιτικών διχασμών στις ΗΠΑ. Οι εξελίξεις προκαλούν την έντονη αντίδραση των Δημοκρατικών και κυρίως του Τζο Μπάιντεν, που επιτακτικά ζητούν ο διορισμός να γίνει από τον νικητή των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, ώστε να μην νοθευτεί η βούληση του Αμερικανικού λαού.